πάρει λεωφορείο. Μενίδη, ώρα 10 το πρωί. Ο νεαρός άντρας με την κουκούλα ζητά με νόημα από τον εικονολήπτη του Α να κλείσει την κάμερα. Για να κατέβω για να σου πάω. Τι θα κάνεις? Δεν σε τραβάω, εσένα σου λέω. Δεν σε τραβάω. Μας καταγγέλνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο. Α, για τα άλλα δεν δείχνετε. Μείναμε χωρίς λεωφορείο, παιδιά. Είμαστε άρρωστοι ανθρώποι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Μείναμε χωρίς λεωφορείο 6 μήνες. Κλοπές, μαχαιρώματα είναι η καθημερινότητά τους, μας εξομολογούνται επιβάτες. Οι τοξικομανείς τους απειλούν ενώ την ίδια ώρα ζητούν επίμονα από εμάς να κατέβουμε από το λεωφορείο. Όπως καταγγέλνουν επιβάτες, πολλές φορές έχουν κινδυνεύσει μέσα στα λεωφορεία. Οι γραμμές Καμαντερό, Ζεφύρι και Άνω Λιώσια είναι οι πιο επικίνδυνες. Δρομολόγιο του τρόμου αποκαλούν πλέον τη γραμμή Αχαρνές, Ζεφύρι, σταθμό κάτω Πατησίων, οδηγοί και επιβάτες. Αν είναι επικίνδυνα. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. 3,5 ώρα ελάτε να δείτε τι γίνεται μέσα στο αστικό. Χαμός γίνεται. Δεν μπορεί μια γυναίκα να μπει μέσα στο αστικό. Και δεν έβγουμε, εντάξει. Η γυναίκα μου έχει μπει, της πήρα το πορτοφόλι, ευτυχώς το πήρε χαμπάρι και φώναξε. Τους κάνεις παρατήρηση και φοβάσαι και για τον ίδιο τον εαυτό, γιατί δεν καταλαβαίνουνε. Παίρνεις τα κλειδιά σου, ναι, και κάνεις αυτό το πραγματάκι, ας πούμε. Πούντα. Σε περίπτωση ομιγέννητο, ναι, κάνεις αυτό και του τραβάς μία και πιο πάρει ο χάρος. Έτσι οδηγείτε? Όχι, δεν οδηγώ έτσι, αλλά όταν με σκοτεινιάζει είμαι σε φυλαγή. Την προηγούμενη εβδομάδα ο οδηγός δέχθηκε επίθεση από επιβάτη γιατί έφτασε με καθυστέρηση στη στάση μας, λέει. Δεν κατέβα από το λεωφορείο γιατί ήταν πολύ εξαεριόμενος. Μου τράβηξε μια μπουνιά, έφυγε. Μου είχε μαντήσει το μάτι μου και τη μύτη μου. Ενώ ήμουν στο τιμόνι πάνω, έτσι καθόμουν στο κάδασμα. Ήταν μαύρο μάτι μου όλο και η μύτη μου ήταν πυλημένη. Γενικά δεχόμαστε επιθέσεις. Σπασμένα μπαρμπρίς, κατεστραμμένοι καθρέφτες από πέτρες. Όπως λένε επιβάτες και οδηγοί, εδώ στη γραμμή Β12 οι επιθέσεις από αγνώστους είναι καθημερινές. Πέτρα. Και τσιμεντόλι δεν έχω φάει. Ο πετροπόλεμος και οι επιθέσεις σε βάρος τους από νεαρούς είναι καθημερινές, αποκαλύπτουν. Στα τζάμια που σπάνε, όταν περνάμε μέσα από, από τη συνοικία με τον Ρωμά, κλείνουμε τα παράθυρα, μην φάμε κανένα σφαίρα, μην φάμε κανένα πέτρα για πλάκα. Εμένα μου έχει τύχει να μου κάνουν και κατσαβίδι στο φανάρι κάτω.